σέντιμετρο. Κύριε Κέρι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είναι το βήμα. Εγώ με τον δάσκαλο, όπως ξέρετε πάντα, ανοίγουμε την ωραία εκπομπή που έχουμε καιρό να κάνουμε, να τα πούμε στα ίσα που λένε. Βλέπουμε ότι στα ξένα μέρη έχει πέσει μεγάλη κρίση. Πόλεμος, πείνα, κατοχή. Και οι ανθρώποι φύγανε από τον οντά τους για να στούνε στο δικό μας νοντά, για να πάνε σε ένα άλλο νοντά. Δηλαδή να κάνουν το γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, το χωριογύρα που λέμε στην Κρήτη. Και μέσα από την καρδιά μας εμείς κοιτάζουμε κάπου να τσιβολέσουμε τις ανθρώπους για να προχωρήσουν. Εγώ θα πω μια κουβέντα ότι τα μεγάλα κράτη που κι αυτοί έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν το άλλο, τουλάχιστον να τους πάνε ή να πάνε να ανοίξουν τα σύνορα, να πήγουν να πάνε οι ανθρώποι που να πάνε στον δρόμο του Θεού, γιατί είναι αμαρτία. Είναι σαν να τους έχουμε δει με ένα σκηνί, με ένα σκηνί δεμένος, και τους αφήσουν δηλαδή να πάρουν οι ανθρώποι ανάσα. Τα λέω καλά, δάκο. Είναι με λάθος. Θα σας πει καλά, ο δάσκαλος από εκεί πέρα. Αλλά ο καθένας έχει και το δικό του πιανό. Ναι, λέω να εσύ βλέπω τους άλλα, εγώ βλέπω άλλα. Ναι, μπράβο, δεν άλλα με ρωτήσε εμένα, θα βάλω μια κυμαδομηχανή. Στον Πειραιά του σκόγω, κυμάζω δεν το σκυλό. Είτε γυράφτης από λίγο, για πες. Ναι, σωστό, που λες αυτό. Είτε όσο τσιγεπούν, όχι τσιγεπούν. Ναι, αλλά κοίτα όμως ότι είναι και αυτοί ανθρώποι που είναι σαν γεννάς. Είναι ανθρώποι στο κράτος, δεν έχει πάει, είτε γυρεμπάει. Αυτό θέλω να πω, στο κράτος. Γι' αυτό είπα στη χώρα μου και στη χώρα μας. Η πολιτική Μανούσο είναι όλοι προδότες για τον ελληνικό λαό. Τελείωσε. Καλά, τώρα η πολιτική δεν είναι σαν αυτό. Το πέραμα το διαλύσανε, το κλείσανε, το πήραν από τα χέρια της μεσαίας τάξης και τώρα το δίνουν της Κόσκο να δουλεύει αυτή τον κόσμο. Για ποιο λόγο? Κάναμε τους Ολυμπιακούς αγώνες, τα έργα. Ήρθαν οι ξένες εταιρείες, πήραν τα λεφτά, τα πήραν οι Αλβανοί, τα μεροκάμωνα και μας τι έμεινε, το χρέος. Το χρέος έμεινε. Γι' αυτό λέω πάντα την κουβέντα και θα τη λέω πάντα όποτε κάνουμε την εκπομπή. Ανάθεμα πολιτική που είναι η παντρεμένη αγάπη. Άλλος την έχει και πονή και άλλος βλάκα να πάθει. Έτσι ακριβώς είναι και η πολιτική. Πάμε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη, ένα ωραίο απόγευμα, μια όμορφη βραδιά και ευχόμαστε με το δάσκαλο μια όμορφη και καλή διαστημία. Μας εφανατίζουν Μανούσο στο κόμμα και δεν μας εφανατίζουν σαν λαό για το κράτος. Άκουσε κανέναν να εφανατιστεί για το κράτος. Όχι. Άκουσε να πούνε ένα ήρωα για το κράτος. Όχι. Ποιος είναι ήρωας, αυτοί που είναι στο ΚΚΕ, αυτοί που αγωνιστήκανε για το κόμμα τώρα, αυτοί που είναι στο ΠΑΜΕ, αυτοί που είναι στη Χρυσή Αυγή, στην Κόκκινη Αυγή. Για τον Έλληνα, για τον πραγματικό Έλληνα που δεν ασχολείται με την πολιτική. Αυτός δεν είναι ήρωας. Ναι. Αυτοί είναι ήρωας, όχι αυτοί που είναι ρουφιάλοι του κόμματος. Όχι, όχι. Εγώ όταν λέω, συγγνώμη, μην πάει σε λίγο μέσα. Όταν λέω για κόμματα εννοώ όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να ξέρω, δεν είναι μαζί. Σε ήρωας για το κόμμα όταν ξεχωρίζουν και δεν γίνεται σε ήρωας για την Ελλάδα. Σε απαγορέψε να μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω μόνο για το κόμμα. Ναι. Και τα χάρια μας. Έτσι. Αν είπα κάτι, ζητάω συγγνώμη. Γιατί και έχω ξεπεράσει το άγριο που λέει ότι με έχει καταστρέψει. Να του βλέπω να βλέπω ηλίθιους. Αυτοί που κυβερνάνε πρέπει να έχουν πιο πολύ μυαλό Μανούσο από εμάς. Έτσι, έτσι. Όχι πιο λίγο. Έτσι, δάσκαλε, έτσι. Λοιπόν, προχώρασε στο παρασύρθημα τη μουσική. Πάμε, κύριε. Σήμερα είναι Κυριακή, Και τα λέω γιατί έχουν ευρεάσει και πρέπει να τα βλέπω κάθε μέρα να μιλάνε ηλίθιοι σε σοβαρά θέματα. Εντάξει, συγγνώμη που άρχισα τον δρόμο αυτό. Μα δεν μπορώ, με καίει το δίκιο. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε κανονικά. Πήγαμε, δες κάτι. Yeah.
Έτσι, έτσι. Ο καθένας έχει το δίκιο του. Εντάξει. Πάω πάσο, εντάξει, όχι για να πω. Σαν να δουλεύουμε σε έναν κήπο δόξο. Τον ερημάξαμε και τώρα τον δανείσαμε να έρθει ο άλλος να μας βάλει να δουλεύουμε εμείς εκεί, να ζουν αυτοί. Έτσι. Το καταλαβαίνεις. Εντάξει, εκτός εγώ το είπα, οι άνθρωποι που έχουν τα παιδάκια που έχουν τα μωρά. Να μην έρχονται εδώ να πηγαίνουν η Σαουδαραβία, να πηγαίνουν στη Ιορδανία που είναι ομόθυς. Τι στο διάλογο γυρεύουν εδώ. Δεν έχουν τόπο να πάνε δικό τώρα. Ναι, απλώς εγώ ανοίξα το δρόμο αυτό. Γιατί... Να μην έρθουν εδώ καθόλου, να μας αφήσουν ήσυχους. Γιατί είδα ένα τρένο. Στο τέλος του τότε το πράγμα θα το δώσουν αυτοί να μένουν αυτοί γιατί το έχει αντίκειτο. Το ξέρεις. Έτσι. Θα το θυμάσαι. Εμείς θα μας έψουν. Στα Αυστραλία. Ας κανένα πέτα ξενέφια, ας είναι όλο το κουμπί. Τι να κάνουμε. Α, και να πούμε και ένα, όσοι το ξέρατε, ήταν και αυτός μπάμπας μου, να είναι δάκτης Μάρκος. Έπαιζε τα γούλης αυτός, με τους χορδελών, με όλους τους καλλιτέχνες. Δύο σχολές του να και θα παίξω και δύο κομμάτια που είχε βγάλει αυτός με τον Περιστέρι, μου είχε πει να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε. Ξέρετε όλοι οι παλιοί που φεύγουν οι άνθρωποι, εμείς δεν πρέπει να τις ξεχνούμε. Γιατί και αυτοί δώσανε πάρα πολλά για την κριτική παράδοση, για την κριτική μουσική, όπως ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, ο μπάρμπαρ μου, οι άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και αυτός πήγε ο κύριος Κλάδος από εκεί πέρα ο δάσκαλος. Τι να πω. Για τον Πάρμπαρ μου. Που είμαι νευριασμένος με το μετά. Όχι, λέμε γιατί κρύβουν αυτοί που έχουν βγει, παίζουν τα όργανα. Γιατί έβγε ο Μπάρμπος, έβγε ο Μακουμίου Σταματογιαννάκης, έβγε ο Παντρού Μιχάλης. Έτσι, έτσι. Ο Πιτσούλης. Ο Πιτσούλης, ναι. Να μας κάτι θυμόμαστε. Άρα πάμε. Πάμε εδώ. Ο αγαθός. Μ' αγαθός. Thank you.
σας γυρεύω και σας γυρεύω.